Γεια σε όλους. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Σήμερα θα δούμε 3 tip για να βελτιώσουμε τον ήχο στα βίντεό μας. Το τελευταίο βίντεο που είχαμε ανεβάσει στο κανάλι ήταν μια ταινία μικρού μήκους, πάνω στην οποία είχαμε ασχοληθεί όλο το καλοκαίρι. Εγώ, κάνοντας το μοντάζ, ήθελα να δώσω βάση σε μια μικρή λεπτομέρεια. Στον ήχο. Ο ήχος, λένε, αποτελεί το 75% μιας ταινίας. Δηλαδή, αν ο ήχος δεν είναι καλός, όσο καλό και να είναι αυτό που βλέπετε, δεν θα ευχαριστηθείτε μια ταινία. Το ίδιο ισχύει και για τα βίντεο στο YouTube. Όσο καλή και να είναι η εικόνα, αν ο ήχος δεν είναι ωραίος και είναι για τα σκουπίδια, δεν θα ευχαριστηθείτε το βίντεο. Πάμε λοιπόν να δούμε τα 3 tip για να βελτιώσουμε τον ήχο. Ξεχάστε το ενσωματωμένο μικρόφωνο στην κάμερα. Ξεχάστε το, σαν να μην υπάρχει. Όταν η κάμερα σας βρίσκεται σε μια απόσταση πάνω από τα 20 εκατοστά, μακριά από εσάς, ξεχνάμε και το ενσωματωμένο μικρόφωνο της κάμερας, αλλά και να βάλουμε μικρόφωνο πάνω στην κάμερα. Γιατί ο ήχος μετά θα ακούγεται πολύ σαν αντίλαλος. Δεν θα ακούγεται γεμάτος και ωραίος. Πώς όμως όταν έχουμε μακριά την κάμερα μπορούμε να έχουμε έναν ωραίο και ζεστό ήχο? Αυτή τη στιγμή εγώ χρησιμοποιώ ένα zoom ή τα ένα εξωτερικό εγγραφέα σε συνδυασμό με ένα shotgun μικρόφωνο, το Boya. Πιο παλιά χρησιμοποιούσα, πριν λίγο καιρό χρησιμοποιούσα το Video Micro της Rode. Πολύ τούμπανο μικρόφωνο και αυτό. Γιατί δεν χρησιμοποιώ τώρα αυτό? Επειδή αυτό δεν ενισχύεται με μπαταρία και ενισχύεται με το ρεύμα που του δίνει η κάμερα ή ο εξωτερικός εγγραφέας, αναγκάζομαι να ανεβάσω λίγο ένταση, λίγα decibel ή στην κάμερα ή στον εγγραφέα, ανάλογα που το έχω συνδεδεμένο. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργεί λίγο noise στον ήχο. Οπότε με ένα shotgun μικρόφωνο και έναν εξωτερικό εγγραφέα, shotgun σημαίνει κατευθυντικό μικρόφωνο, δηλαδή εκεί που το σημαδεύεις, εκεί θα γράψει τον ήχο. Οπότε σε συνδυασμό με αυτά τα δύο μπορώ να έχω κοντά, πιο κοντά μου την εγγραφή του ήχου και να βγει ο ήχος πιο ζεστός. Αυτή είναι η πιο σημαντική λεπτομέρεια. Η απόσταση του μικροφόνου από το στόμα σας. Πρέπει το μικρόφωνο να έχει μία απόσταση από το στόμα γύρω στα 10 με 15 εκατοστά, 20 εκατοστά το πολύ. Αυτή τη στιγμή το μικρόφωνο είναι σε μία απόσταση γύρω στα 10 εκατοστά από εδώ που μιλάω. Γι' αυτό ακούτε τόσο ζεστό τον ήχο και χωρίς πολύ αντίλαλο. Αν όμως το μικρόφωνο το πάω αρκετά πιο μακριά από μένα, ο ήχος δεν θα είναι και τόσο ωραίος. Αυτή τη στιγμή το μικρόφωνο είναι στο μισό μέτρο. Όχι και τόσο καλό. Αυτή τη στιγμή το μικρόφωνο είναι στην ίδια απόσταση με την κάμερα. Πώς σας ακούγεται αυτό? Τώρα το μικρόφωνο είναι μισό μέτρο πίσω από την κάμερα. Ακόμα χειρότερο. Και τώρα είναι πάλι στο ίδιο σημείο με την αρχή. Επειδή το παν είναι να δημιουργούμε και όχι να επενδύουμε πάνω σε εξοπλισμό, πώς μπορούμε να έχουμε ωραίο ήχο στα βίντεό μας χωρίς ένα μικρόφωνο και εξωτερικό εγγραφέα? Χρησιμοποιώντας το κινητό μας. Ενεργοποιούμε την ηχογράφηση στο κινητό και αυτή τη στιγμή με ακούτε από το κινητό. Κρατώντας το σε μια απόσταση περίπου 10 εκατοστά από το στόμα, στηρίζοντας το πάνω σε βιβλία ή με το χέρι, μπορούμε να πετύχουμε ακριβώς το ίδιο πράγμα όπως με ένα μικρόφωνο και με ένα εξωτερικό εγγραφέα. Απλά το να γράφετε ήχο σε εξωτερικές συσκευές θα πάρει ένα λεπτό παραπάνω στο μοντάζ, έτσι ώστε να συγχρονίσετε την εικόνα με τον ήχο. Αυτά λοιπόν είναι τα 3 tip για το πώς να βελτιώσουμε τον ήχο στα βίντεό μας. Ξεκινήστε και εσείς να το κάνετε, ακόμα και με το κινητό όπως σας έδειξα, και θα δείτε ότι τα βίντεό σας θα έχουν μεγάλη βελτίωση. Αυτά λοιπόν από μένα. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο με το πώς να βελτιώσουμε το φωτισμό για τα βίντεο.